ασθένειες στα μήλα, στα κάστανα, στα αμύγδαλα και οι ζημιές που είχαν γίνει στα κεράσια, αλλά ιδιαίτερα οι ασθένειες δεν αποζημιώνονται ούτε από την ενεργά, ούτε από τα κόη, ούτε από κανένα από πουθενά, ενώ δεν είναι ευθύνη των παραγωγών. Οφείλονται στα καιρικά φαινόμενα που υπήρχαν και παρά τις προσπάθειες των παραγωγών έγιναν μεγάλες ζημιές και στην παραγωγή που επέφεραν τη μείωση του εισοδήματός μας. Ζητάμε να υπάρχει αυτή η αναπλήρωση του εισοδήματος και ταυτόχρονα βεβαίως να υπάρξουν και τα πορίσματα για τα κεράσια, αλλά και σε σχέση με τις πλημμύρες που πληρώθηκαν μόνο ως προκαταβολή τα κόκκινα μήλα της αγοράς, να υπάρχει σε όλα τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, να υπάρξει καταβολή της προκαταβολής και βεβαίως και το τελικό ποσό να είναι ικανοποιητικό, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να παραμένουμε στα χωριά και στους τόπους μας. Αντιμετωπίζουμε τη μείωση της παραγωγής, η οποία παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 50% και 60% λόγω της βροχερής άνοιξης που υπήρχε και ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει καρπόδηση. Και επίσης το κάστανο γνωρίζουμε ότι προέρχεται από δύσκολες χρονές με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και λόγω της σφίγγας της καστανιάς και του έλκους και της φαίας ύψης τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και εδώ ζητάμε από την πολιτεία και από τον ΕΛΚΑ να σταθεί πάνω στο πρόβλημα των καστανοπαραγωγών με ένα πρόγραμμα το οποίο θα δεσμεύεται για μια πενταετία, ώστε να καταφέρουν οι καστανοπαραγωγοί των ορεινών χωριών να μείνουν στα κτήματά τους, να μείνουν στα χωριά τους, να μείνει η ζωή τους όσοι έχει, γιατί αυτό ήταν το κύριο εισόδημά τους.